Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Είναι Τετάρτη 28 Οκτωβρίου και αμέσως τώρα ξεκινάει η ενημέρωσή σας από το Λεπάντο. Η Ελλάδα, η Πάτρα, η Δυτική Ελλάδα, πολλές ελληνικές κοινότητες παγκοσμίως γιορτάζουν την επέτειο του όχι. Στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα δεν πραγματοποιήθηκε παρέλαση μετά τη δοξολογία και την κατάθεση στεφάνων στο πλαίσιο των μέτρων για τη μη διασπορά του κορονοϊού. Λιγοστοί συμπολίτες όμως έκαναν μηχανοκίνητη πορεία, ενώ νωρίτερα προσπάθησαν να τους ανακόψουν οι αντιεξουσιαστές που μόλις είχαν επιτεθεί ακόμη και σε δημοσιογράφους και τεχνικούς, τραυματίζοντάς τους. Χωρίς παρελάσεις λόγω του κορονοϊού αλλά με κατάθεση στεφάνων και τιμές, εορτάστηκε φέτος η επέτειος του όχι και στην Πάτρα. Το πρωί πραγματοποιήθηκε η επίσημη δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστήριας Πατρών, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κύριου κυρίου Χρυσοστόμου. Εθνική επέτειος σήμερα 28 Οκτωβρίου και εδώ στον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας στην Πάτρα πραγματοποιήθηκε δοξολογία χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Πατρών Χρυσοστόμου και με την παρουσία των τοπικών αρχών. Είναι μια μέρα που μας, πέρα από την ιστορική της σημασία και που μας φέρνει στο παρελθόν, είναι μέρα που βγάζουμε, δεν είναι να περιγράψουμε το τι έγινε. Γνωρίζουμε όλοι τι σημαίνει κατοχή, τι σημαίνει να θες να φεύγεις από χιλιόμετρα μακριά για να παγαίνεις να κατακτήσεις μια άλλη χώρα και ότι όλα αυτά δεν είναι ότι φταίνε για παράδειγμα οι Ιταλοί ή οι Γερμανοί. Οι λαοί δεν φταίνε. Φταίνε τα οικονομικά συμφέροντα που ανακατανέμουν τον πλούτο τους και την επέκταση που θέλουν να κάνουν για την κυριαρχία τους στην οικονομική. Και αυτό ζούμε και σήμερα. Είναι πρωτόγνωρες που ταυτόχρονα μας δίνουν και την κοινωνική ζωή που πρέπει να γνωρίζουμε και με αυτό το θέμα να βγάζουμε τα συμπεράσματά μας. Το πόσο θωρακισμένη είναι η υγεία μας, για ποιο λόγο βρισκόμαστε με την πλάτη στον τοίχο, γιατί τόσο καιρό το δημόσιο σύστημα υγείας δεν είναι εξοπλισμένο, τι γίνεται με τα κέντρα υγείας μας, τι γίνεται με τους ανθρώπους ενώ έχουμε τεράστια ποσοστά ανεργίας και στο χώρο της υγείας, γιατί δεν έχουμε τους εργαζόμενους στη θέση της δουλειάς τους. Είναι η μέρα ιστορικής μνήμης, η μέρα αφύπνισης εθνικής συνείδησης. Γιορτάζουμε τον πόλεμο και τη νίκη κατά του ναζισμού και κατά του φασισμού. Η μεγάλη εικόνα, οι παραστάσεις είναι η ενότητα του λαού μας, το μεγάλο μήνυμα το οποίο πρέπει και τώρα να το κρατήσουμε σαν κόρη οφθαλμού. Και σήμερα μετά από 80 χρόνια έχουμε έναν άλλο ιδιότυπο πόλεμο, ένα πόλεμο με έναν ύπουλο εχθρό, με έναν ιό τον οποίο πρέπει να νικήσουμε και για να τον νικήσουμε πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι, να σφυριλατήσουμε την κοινωνική μας αλληλεγγύη για να περάσουμε το επόμενο δύσκολο τρίμηνο που έρχεται. Μεγάλη γιορτή σήμερα για την Ελλάδα, για όλο τον ελληνισμό. Είναι η μέρα τιμής, η μέρα μνήμης, αλλά και διδαχής. Ιδιαίτερα για εμάς τους εκπαιδευτικούς, για τα παιδιά μας. Πολύ σημαντικά είναι τα μηνύματα τα οποία παίρνουμε και αντλούμε από την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και είναι σημαντικό να περάσουν στη νέα γενιά στα παιδιά μας. Ακολούθησε η επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο της Ελευθερίας στην Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως, όπου υπήρξε και τιμητική φρουρά από σημεοφόρους των λυκείων, γυμνασίων και δημοτικών σχολείων της Αχαϊκής Πρωτεύουσας. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων, σιγή ενός λεπτού και ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Στο μεταξύ, το πρωί πραγματοποιήθηκε μηχανοκίνητη πορεία για την εθνική επέτειο παρά τις απαγορεύσεις λόγω του κορονοϊού από μικρή μερίδα πολιτών.
Η πορεία ξεκίνησε από την Αγίου Ανδρέου και Τριών Ναυάρχων, παρότι ο αρχικός σχεδιασμός ήταν συγκέντρωση να πραγματοποιηθεί στη Βέσο Μάρε, σενάριο το οποίο εγκαταλείφθηκε, καθώς εκεί είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς αντιεξουσιαστές. Ήθελα να πω το εξής: δεν είμαστε πολιτικοποιημένοι. Δεν ανήκουμε σε καμία παράταξη, σε καμία ομάδα. Ανήκουμε μόνο στο έθνος, στο ελληνικό, στην πατρίδα μας. Αγαπάμε την Ελλάδα και ήρθαμε εδώ να τιμήσουμε τους ήρωες του αλβανικού μετόπου. Μάλιστα, σημειώθηκαν μικροεπισόδια όταν οι πολίτες έφτασαν στη συμβολή των οδών Γούναρη και Αγίου Ανδρέου με αστυνομικούς που προσπάθησαν να τους σταματήσουν. Οι διοργανωτές της πορείας δεν φορούσαν μάσκες και κρατούσαν σημαίες στα χέρια. Σημειώνεται πως νωρίτερα μετά την κατάθεση στεφάνων, μικρή ομάδα αντιεξουσιαστών επιτέθηκε σε αυτοδιοικητικούς και δημοσιογράφους, τραυματίζοντας μάλιστα κάποιους εξ αυτών. Ακολουθεί το μήνυμα του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριου Φαρμάκη. Το έπος του 40 καταγράφηκε στην ιστορία μας ως το μεγάλο όχι των Ελλήνων απέναντι στον ναζισμό, τον ολοκληρωτισμό αλλά και κάθε μορφή αμφισβήτησης της εθνικής μας κυριαρχίας. Σήμερα, 80 χρόνια μετά, τιμούμε το όχι των παππούδων και των πατεράδων μας. Και είμαστε έτοιμοι να το επαναλάβουμε εάν και όποτε χρειαστεί απέναντι σε οποιονδήποτε επιβουλεύεται την εθνική μας κυριαρχία καταπατώντας κάθε έννοια διεθνούς δικαίου. Οι Έλληνες ατενίζουμε το μέλλον της πατρίδας που μας κληροδοτήθηκε με ενότητα, αισιοδοξία και με πίστη στις δυνάμεις μας. Χρόνια πολλά! Στην ΑΦΠΑΚΤΟ θα μεταφερθούμε τώρα. Όπως σε όλη τη χώρα, έτσι και εκεί δεν πραγματοποιήθηκε παρέλαση μετά την δοξολογία και την κατάθεση στεφάνων. Ακούσουμε τις δηλώσεις των τοπικών αρχόντων και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου. Είναι μια ιστορική μέρα που πολεμήσαμε με ευψυχία, με γενναιότητα οι πατέρες μας και έτσι έχουμε σήμερα εμείς τη ελευθερία. Αλλά ενώ ο πόλεμος κάποτε γίνεται, αλλά στην πραγματικότητα κάθε στιγμή και κάθε μέρα έχουμε τον κοινωνικό πόλεμο. Δηλαδή ο πόλεμος συνεχίζεται και πρέπει να αντιμετωπίζουμε όλα τα προβλήματα τα οποία ανακύπτουν μέσα στην κοινωνία με ενιαία φωνή, ενιαία ψυχή μέσα από τη διδασκαλία και τη ζωή των πατέρων μας. Η εορτή είναι μεγάλη και κυρίως σηματοδοτεί την ελευθερία και την αγάπη του ελληνικού λαού για το ιδανικό της ελευθερίας, το οποίο είναι το ύψιστο ιδανικό της φυλής μας. Γι' αυτό οι Έλληνες έδωσαν τη μάχη και τη μάχη του συγκεκριμένου αγώνα, αλλά και όλων των αγώνων της ιστορίας. Και σήμερα όλοι εμείς μπορούμε να είμαστε και να σκεφτόμαστε ελεύθεροι. Χρόνια πολλά σε όλους, στο ελληνικό μας έθνος, και εύχομαι το μέλλον το οποίο προδιαγράφεται να είναι πάντοτε λαμπρό για όλους μας. Έτοιμη να εισηγηθεί και νέα μέτρα για να περιοριστεί η εξάπλωση του κορονοϊού και να μειωθούν τα κρούσματα είναι η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων, όπως έκανε γνωστό ο καθηγητής μικροβιολογίας και μέλος της Επιτροπής Αθανάσιος Τσακρής. Οι λοιμοξιολόγοι ζητούν 3 νέα μέτρα. Να μειωθεί το ωράριο λειτουργίας στην εστίαση και να κλείνουν εστιατόρια και μπαρ πριν από τις 12, να ισχύσει η απαγόρευση κυκλοφορίας και να αυξηθεί η τηλεεργασία. Η Αθηνά Ελληνού, καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, υποστήριξε ότι αν δεν αποδώσουν τα μέτρα που έχουν επιβληθεί και δεν εφαρμοστούν σωστά, υπάρχει κίνδυνος να ξεπεράσουμε τα 2.000 με 2.500 κρούσματα στα τέλη του Νοέμβρη. Προσέθεσε δε ότι ναι μεν τα περισσότερα τεστ αυξάνουν τον αριθμό των αναγνωρισμένων κρουσμάτων, αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Αυξήθηκαν οι ασθενείς με κορονοϊό που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία της Πάτρας, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και στον Άγιο Ανδρέα. Στο Ρίο νοσηλεύονται 18 άτομα, 16 εκ των οποίων στην απλή κλινική και 2 στη μονάδα εντατικής θεραπείας, ενώ στον Άγιο Ανδρέα είναι 3 οι νοσηλευόμενοι, 2 στην κλινική και 1 άτομο στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Στο μεταξύ, ξεκίνησε η ακτινογραφία της Αχαΐας για τη διασπορά του κορονοϊού με 2.500 συνολικά τεστ. Αρχής γενομένης από σήμερα πραγματοποιούνται περισσότεροι από 1.000 μοριακοί έλεγχοι με τη συνεργασία της Περιφέρειας, του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών και του Πανεπιστημίου, ενώ από αύριο ξεκινούν τα γρήγορα τεστ σε πλατείες της Αχαϊκής Πρωτεύουσας με τη συνδρομή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Ξεκινά και στην Πάτρα η διενέργεια rapid test από κλιμάκια του ΕΟΔΗ. Τα τεστ θα γίνουν την Πέμπτη σε 3 πλατείες της Πάτρας από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Είναι στην πρόθεση καταρχήν του Υπουργείου Υγείας, του ΕΟΔΗ και εμάς να κάνουμε έναν δειγματοληπτικό έλεγχο μέσα στην κοινότητα
μέσα από τη διαδικασία των rapid test, προκειμένου να δούμε πώς κινείται η πανδημία στην πόλη, την κοινότητα ευρύτερα, σε όλους τους συμπολίτες μας. Είναι ένα στοιχείο πολύ σημαντικό, το οποίο θα δώσει την δυνατότητα στους επιστήμονες, στους λοιμοξιολόγους, προκειμένου να δούμε τι μέτρα πρέπει να ληφθούν κάθε στιγμή, σε ποιο επίπεδο βρισκόμαστε ανά πάσα στιγμή και τι πρέπει να γίνει προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτόν τον πολύ επιθετικό ιό που έχουμε μπροστά μας. Στην πλατεία Γεωργίου, στο κέντρο δηλαδή της πόλης, στην πλατεία Ελευθερίας και στην πλατεία Κύπρου εδώ στην Αγιά. Θα γίνουν 1500 rapid test που έχουμε στη διάθεσή μας από τις 10 μέχρι τις 2 το μεσημέρι και θα είναι στην διακριτική ευχέρεια του κάθε πολίτη που θα προσέλθει εκεί και θα θέλει να δώσει δείγμα. Τι πρέπει να έχουμε την ατομική και την κοινωνική ευθύνη. Και όλα αυτά που έχετε ακούσει επανειλημμένως, τις αποστάσεις, την αφορά με τη μάσκα, να τηρούμε την ατομική υγιεινή. Χρειάζεται να υπερβάλλουμε όλοι αυτούς, προκειμένου να προστατεύσουμε την υγεία και τη δική μας και των συνανθρώπων μας, καθότι είναι γνωστές οι ελλείψεις τόσο σε προσωπικό όσο και σε υλικοτεχνικές υποδομές του Δημοσίου Συστήματος Υγείας, και με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε ένα ενδεχόμενο περαιτέρω αύξησης και επιδείνωσης των κρουσμάτων του κορονοϊού. Στο μεταξύ, περισσότερα από 1000 γρήγορα τεστ θα αρχίσουν να γίνονται σε δομές της πόλης και σε χώρους εργασίας, καθώς και σε συγκεκριμένες περιοχές της Πάτρας, σε μια προσπάθεια των υγειονομικών αρχών και των εμπλεκόμενων με υπηρεσιών για την χαρτογράφηση του COVID-19 στην περιοχή να προσεγγίσουν τα πραγματικά δεδομένα σε σχέση με την διασπορά της νόσου. Εκτός από τις δομές φιλοξενίας ηλικιωμένων, στο επίκεντρο των ελέγχων θα βρεθούν εργαζόμενοι σε υπηρεσίες πρώτης γραμμής, όπως αστυνομικοί, υπάλληλοι της περιφέρειας, του Δήμου Πατρέων και φυλακές Αγίου Στεφάνου. Υπάρχουν 2.000 τεστ στη διάθεση του νοσοκομείου για τη δική του χρήση και παραλαμβάνομαι αύριο άλλα 10.000 δείγματα rapid test για όλα τα νοσοκομεία της 6ης υγειονομικής περιφέρειας, καθώς επίσης και 7.000 rapid test για τις ανάγκες των κέντρων υγείας της 6ης υγειονομικής περιφέρειας. Αυξημένες είναι οι ανάγκες για αίμα και στην Αχαΐα, με το Κέντρο Αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας να απευθύνει έκκληση συμμετοχής, ενώ οι μονάδες αίματος που έχουν συγκεντρωθεί το 2020 είναι πολύ λιγότερες από τις αντίστοιχες του 2019. Η πανδημία έδρασε αρνητικά και στο εθελοντικά προσφερόμενο αίμα. Ενδεικτικά, σημειώνουμε ότι στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών οι μονάδες αίματος που είχαν συγκεντρωθεί το 2019 ανέρχονταν σε 5.794, ενώ το 2020 φτάνουν τις 4.483. Την ίδια στιγμή, οι ανάγκες σε αίμα όχι μόνο δεν μειώθηκαν, αλλά αυξήθηκαν. Ο αγώνας και κυρίως η αγωνία για την κάλυψη όλων των αναγκών στη διοίκηση και το προσωπικό του Κέντρου Αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών είναι καθημερινή. Εξού και οι συνεχείς εκκλήσεις για αίμα. Οι ανάγκες των μεταγγίσεων είναι σταθερές, με μία μικρή μείωση, τουλάχιστον στο πανεπιστημιακό, περίπου 5 με 10%, γιατί έχει μειωθεί λίγο ο αριθμός των προγραμματισμένων χειρουργείων. Τα χειρουργεία, αν θυμόμαστε καλά, την περίοδο της καραντίνας, δηλαδή από αρχές Μαρτίου μέχρι και Ιούνιο, δεν προγραμματίζονταν για να υπάρχουν κλίνες στη ΜΕΘ διαθέσιμες για τους δυνητικά ασθενείς COVID. Οπότε οι μεταγγίσεις είναι περίπου σταθερές προς τα κάτω. Αυτό που έχει μειωθεί είναι η συλλογή αίματος, δηλαδή η προσέλευση υγιών ανθρώπων, υγιών εθελοντών αιμοδοτών στα νοσοκομεία. Εγώ μπορώ να μιλήσω για το Πανεπιστημιακό του Ρίου. Διστάζουν, φοβούνται, σκέφτονται την παρούσα κατάσταση. Έτσι κάθε αιμοδοσία έχει αλλάξει λίγο τη δομή της λειτουργίας της, έτσι ώστε να προσεγγίσει τους αιμοδότες σε περιβάλλοντα που είναι λιγότερα αγχογόνα για αυτούς. Συνολικά η μείωση στη συλλογή αίματος στο Πανεπιστημιακό είναι περίπου 20% από 4 Μαρτίου μέχρι και σήμερα, από τότε δηλαδή που ήρθε το πρώτο κρούσμα κορονοϊού στο νοσοκομείο μας. Και αυτό το έλλειμμα στην προσέλευση των αιμοδοτών εντός του νοσοκομείου προσπαθούμε να το μειώσουμε με την κινητή μας μονάδα που βγαίνει στο κέντρο της πόλης και από τη λήξη της καραντίνας και μετά με πολλές εξορμήσεις σε χωριά, πόλεις, υπηρεσίες, σχολεία δεν μπορούμε να πάμε προς το παρόν.
Τα πανεπιστήμια δειλά-δειλά έχουν αρχίσει, το πανεπιστήμιο μας δειλά-δειλά έχει αρχίσει να οργανώνεται ως προς την εθελοντική αιμοδοσία. Δηλαδή τα πράγματα πάνε λίγο καλύτερα μετά τη λήξη της καραντίνας. Ελπίζουμε όλα να κινηθούν ομαλά, έτσι ώστε να μην περιοριστεί πάλι ο πληθυσμός στο σπίτι του σε τέτοιο βαθμό, ώστε να διστάζει σε σοβαρό βαθμό να προσεγγίσει ακόμα και κινητές μονάδες ή εξωτερικούς χώρους αιμοληψίας. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Ευχάριστα είναι τα νέα για τον προαστιακό από την Πάτρα έως την Κάτω Αχαΐα. Τέλος του Νοέμβρη θα ολοκληρωθεί η περίφραξη ασφαλείας από τον ΟΣΕ και περισσότερο στην περιοχή της παραλίας και στις αρχές Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΟΣΕ, της Τρένο-ΟΣΕ και της περιφέρειας, θα υπάρξει προέκταση των δρομολογίων, αφού σήμερα το τρένο πάει έως τα Καμίνια. Θετικά είναι τα νέα για τον προαστιακό από την Πάτρα έως την Κάτω Αχαΐα. Μετά από τηλεδιάσκεψη το πρωί της Δευτέρας μεταξύ των Προέδρων και Διευθύνων των Συμβούλων του ΟΣΕ και της ΤΡΕΝΟΣΕ, Θανάση Κοταρά και Φίλιππου Τσαλίδη αντιστοίχως, με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριο Φαρμάκη και τον Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας Χαράλαμπο Μπονάνο, συμφωνήθηκε ότι τα δρομολόγια θα πρέπει να ξαναξεκινήσουν άμεσα. Αυτό θα γίνει όταν ολοκληρωθεί η περίφραξη ασφαλείας των δρομολογίων στο κομμάτι της παραλίας από τον ΟΣΕ για να αναπτύξει ταχύτητα προαστιακός και τα δρομολόγια να είναι περισσότερα. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το έργο στο κομμάτι αυτό αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη Νοεμβρίου, εάν τρέξουν οι διαδικασίες. Οπότε, ίσως ο στόχος για έναρξη των δρομολογίων τον Δεκέμβριο να είναι εφικτός. Σύμφωνα με τον Χαράλαμπο Μπονάνο, η περιφέρεια διεκδικεί έναρξη έστω και λιγοστών δρομολογίων και νωρίτερα χρονικά. Θυμίζουμε πως μέχρι τώρα τα δρομολόγια του προαστιακού φτάνουν έως τα Καμίνια. Συνεχίζουν μέσω της δικαιοσύνης πολίτες κατά των κεραιών 5G. Η Επιτροπή Πολιτών Πάτρας για την Προστασία της Υγείας από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία συμμετέχει ενεργά στην πρωτοβουλία που έχουν αναλάβει όλες οι ελληνικές ομάδες για να προσφύγουν στη δικαιοσύνη και να σταματήσουν την τοποθέτηση κεραιών 5ης γενιάς κινητής τηλεφωνίας. Μάλιστα, για το σκοπό αυτό, κατατέθηκε στις 23 Οκτωβρίου στο Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση ακύρωσης κατά των διοικητικών πράξεων με τις οποίες δημοπρατούνται συχνότητες για το δίκτυο 5G και χορηγούνται δικαιώματα χρήσης αυτών των συχνοτήτων. Η δημοπρασία επρόκειτο να διεξαχθεί στις 30 Οκτωβρίου 2020. Η επικινδυνότητα είναι της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας γενικότερα. Το 5G είναι η εξέλιξη και παρόλο που δεν έχουν γίνει, δεν έχει διαπιστωθεί η ασφάλειά του, η κυβέρνηση και η δικιά μας και των άλλων χωρών προσπαθούν να κάνουν εγκατάσταση, παραβλέποντας τις μελέτες που δείχνουν ότι είναι επικίνδυνο για την υγεία, για τη δημόσια υγεία και για το περιβάλλον. Πολίτες από σχεδόν όλη τη χώρα προσφύγαμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας την ακύρωση του διαγωνισμού, της διοικητικής πράξης του διαγωνισμού, σύμφωνα με την οποία δημοπρατούνται οι συχνότητες και δίνουν δικαιώματα χρήσης των συχνοτήτων στις εταιρείες. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να κάνουν εγκατάσταση μετά το πέρας του διαγωνισμού. Έχουμε ζητήσει να ακυρωθεί ο διαγωνισμός επί τη βάση της προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Στον διαγωνισμό αυτόν δεν προβλέπεται, δεν υπάρχει μέρημνα ούτε περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ούτε μελέτες. Δεν υπάρχουν μελέτες επικινδυνότητας, δεν προστατεύεται επομένως η υγεία του πολίτη, ειδικά των παιδιών, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και με το διεθνές δίκαιο. Η Πάτρα, η Καλαμάτα, τα Τρίκαλα και ο Δήμος Ζωγράφου είναι οι τέσσερις δήμοι όπου θα εφαρμοζόταν πιλωτικά η τεχνολογία 5G. Ωστόσο, η Δημοτική Αρχή της Πάτρας έχει παγώσει κάθε ενέργεια για την ανάπτυξη του δικτύου 5G ήδη από τις αρχές 2018. Κεραίες με το 2, το 3 και το 4G υπάρχουν, επιτρέπεται νόμιμα δηλαδή αδειοδοτημένες, υπάρχουν δίπλα σε σχολεία. Αντιμετωπίζεται από τους πολίτες αυτό το πρόβλημα εδώ και χρόνια. Ο νόμος λέει ότι μπορούν να εκπέμπουν ακόμα και δίπλα στο σχολείο, στο 60% των εθνικών ορίων ασφαλείας. Κάτι όμως που μέσα από πολλές επιστημονικές μελέτες, μάλιστα είναι η πλειοψηφία των δημοσιευμένων μελετών τα τελευταία χρόνια, δείχνουν ότι ούτε καν τα εθνικά όρια είναι ασφαλή. Στο σημείο αυτό ακολουθούν τα διαφημιστικά μας μηνύματα και τα νέα για τον αυριανό καιρό.
Για τιμές που θα σπάνε, marketing. Φθηνότερα. Δεν γίνεται. Ίνος Μακεδονικός μικρές φάρμες του βουνού 750 ml, λευκός, ροζέ ή ερυθρός, μόνο 1,99. Μπακαλιάρος φιλέτο, συσκευασία 700 γραμμαρίων, μόνο 2,45. Όλα τα αποσμητικά φά, μόνο 1,50. Και σούπερ τιμή. Όλα τα αφρόλουτρα φά 750 ml, μόνο 1,85. Τώρα κάνε και εσύ τις αγορές σου από το νέο e-shop του Marketing. Marketing. Μέσα στην κρίση είναι η λύση. Στυλ και στον Ελαιώνα. Ελαιοραβδιστικό με δόνηση SP451. Ελάχιστη κραδασμή για πολύ ωρή εργασία. Μέγιστη απόδοση συγκομιδής χωρίς τραυματισμού σε καρπό και ανθοφόρο βλαστό. Ιδανικό για όλες τις ποικιλίες ελιάς. Δύναμη στυλ στον Ελαιώνα. Στυλ, εσύ έχεις. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Πάτρας, Γιαννακόπουλος Χρήστος. Ψάχνετε κάτι ιδιαίτερο σε πλακάκια και είδη υγιεινής? Dirty Knees. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ιδιαίτερες προτάσεις και εκπληκτικές προσφορές. Πλούσια γκάμα σε πλακάκια μεγάλων διαστάσεων και ενεργειακές λύσεις θέρμανσης. Dirty Knees. Πλακάκια είδη υγιεινής θέρμανση. Dirty Knees. Υψηλή ποιότητα απόδοσης και εγγύηση στις καλύτερες τιμές. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64 στην Πάτρα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα dirtyknees.gr. Όταν θες να εστιάσεις στην αξιοπιστία, τη σιγουριά και την εμπιστοσύνη, τότε κοιτάς μόνο κλιματιστικά Mitsubishi Electric. Κλιματισμός που υπερέχει με την πρώτη ματιά. Σακελάρης Δημήτρης, Λιάρος Χαράλαμπος, ανώνυμη τεχνική εταιρεία. Πάνω από 50 χρόνια στα δημόσια έργα. Πάνω από 20 χρόνια στο έτοιμο σκυρόδεμα. Δύο εργοτάξια, Ρέθη Δωρίδας και Άνω Βασιλική Ναυπακτίας. Με δύο συγκροτήματα παραγωγής ασφαλτομείγματος. Συνέπεια και εκτέλεση με υπευθυνότητα. Με τον απαιτούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό. Πιστοποίηση στη λειτουργία της εταιρείας, όπως και στα προϊόντα που παράγει και εμπορεύεται. Σακελάρης Δημήτρης, Λιάρος Χαράλαμπος. Ανώνυμη τεχνική εταιρεία. Ναύπακτος Ψαρού 2. Αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι ειδήσεις από την τηλεόραση του Λεπάντο. Καλή συνέχεια σε όλες και όλους. Χρόνια πολλά!